άνθρωπος που εργαζόταν στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος πρόσφυγας στην Ελλάδα, εργαζόμενος που δολοφονήθηκε από το φασιστικό χέρι της Χρυσής Αυγής. Ήρθαμε εδώ γιατί θέλουμε να τον θυμόμαστε, να είναι ζωντανό στη μνήμη μας και ταυτόχρονα θέλουμε να διατανώσουμε τη θέλησή μας να τσακίσουμε το χέρι της φασιστικής Χρυσής Αυγής. Σε λίγο καιρό γίνονται εκλογές και η Χρυσή Αυγή επιδιώκει να ξαναμπεί ως λαθρεπιβάτης στη Βουλή. Απαιτούμε να βγει εκτός νόμου, να απαγορευτεί σε αυτή την εγκληματική συμμορία, να κατέβει στις εκλογές και να κλέψει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε να μείνουν στα γελιά τους στις φυλακές, να σαπίσουν στις φυλακές αυτοί οι δολοφόνοι, αυτοί οι φασίστες που θέλουν να κάνουν συνεχώς προβλήματα εις βάρος των αδύναμων συμπολιτών μας. Απαιτούμε η Χρυσή Αυγή και με τη δίκη του εφετείου, τη δευτεροβάθμια δίκη, να μείνει διαπαντός στη φυλακή. Να μην διεκδικήσει ποτέ να ξεγελάσει τους Έλληνες πολίτες. Να θυμόμαστε πάντα τα εγκλήματα και εδώ και σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις εποχές που έχουν διαπράξει οι φασίστες και οι ναζιστές. Και να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά την αδελφική μας αλληλεγγύη στους ξένους εργάτες στη χώρα μας που έχουμε το ίδιο χρώμα με αυτούς. Το χρώμα της δουλειάς, του Ιδρώτα, του τίμου Ιδρώτα, για να πάει μπροστά όλη η κοινωνία, όλοι μας. Γιατί η ευτυχία των ανθρώπων είναι κοινή επιδίωξη. Γιατί η ανάγκη να απολαμβάνουμε τα καλά από τη δουλειά μας είναι κοινή επιδίωξη. Αυτή είναι η δημοκρατία, όλοι μας εδώ μαζί εναντίον των φασιστών.